Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες, παρακαλώ. 1 ώρα και 45 λεπτά, για την ακρίβεια. Για να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Μπαλαντέρα ακούτε, βράδυ Τετάρτης, 30 του Γενάρη. Πάει και ο Γενάρης Γιάννη Ζάτση που είσαι στη ρύθμιση του ήχου και θα μας κάνεις παρά και σήμερα και τις 12. Πάρε το ναι, συνάδελφο. Πάρε το συνάδελφο, λοιπόν. Νίκος Παδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, μόνος και σήμερα σε όλο καριέρα. Σε όλο μικρόφωνο, γιατί ο Νίκος Μοσκοβίτης ασχολείται με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, που αγωνίζεται αυτή την ώρα για το Basketball Champions League στην Ελβετία, κόντρα στριν. Λαράκι εξένα ευρώ. Κόντρα στριν, λοιπόν. Αγωνίζεται κόντρα στην Φριμπούργκ για το Basketball Champions League. Έτσι και με νίκη περνάει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Είμαστε έτοιμοι? Δεν είμαστε έτοιμοι. 51-61 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν θα μας τα πει ο Μοσχοβίτης, να ξέρετε. Θα μιλήσουμε βέβαια μέχρι τις 12 και για ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και έτσι ασχοληθούμε με τον μπάσκετ, γιατί ο Λίμπερο είναι το μόνο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης που έχει άνθρωπο στο Φριμπούργκ ΠΑΟΚ. Και θα μας μεταφέρει ζωντανά το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, το πάμε λίγο μπασκετικά. Και επειδή είναι και παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πρόκριση και έχει κανένα δεκάλεπτο ακόμα, θα πάμε να συνδεθούμε σε λίγη ώρα. Θα μιλήσουμε βέβαια και για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που κέρδισε πολύ δύσκολα τον Πας Γιάννενα, τον ελλειπή Πας Γιάννενα στο γήπεδο της Τούμπας, με αμφισβητούμενες φάσεις, με πέναλτι που συζητήθηκαν. Θα μιλήσουμε και για τον Άρη, εννοείται, ο οποίος αύριο παίζει ένα τελικό στην Ξάνθη, στα Πηγάδια, κόντρα στην ομώνυμη ομάδα. Θα αναφέρουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ, την πιθανή εντεκάδα, τις επιλογές του Σάββα Παντελίδη, ποιοι ακολούθησαν την αποστολή της ομάδας στην Ξάνθη. Τα αφήνουμε όμως όλα αυτά στην άκρη για την ώρα. Πάμε στις όχθες του ποταμού Ζάνε, πάμε στο Φριμπούργκ για να συνδεθούμε με τον Ηλία Καπράλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει το τελευταίο κομμάτι του Φριμπούργκ. Πάρτε να ακούσετε και νωρίτερα τον Ηλία. Πάμε να κάνουμε νέα σύνδεση με την Ελβετία. Συνάδελφε, καλησπέρα. Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα. Από το μαγευτικό Φριμπούργκ, όπως πολύ σωστά είπες, είναι δίπλα στη σόρτα του ποταμού. Έτσι. Παγωμένο, υγρασία. Άλλη Ηλία μου πάνε στο Μέτσο. Άλλη Ηλία μου πάνε στο Μέτσοβο, εσύ πετάγεσαι γιατί είσαι ο Ηλίας Καπράλος. Λες να πεταχτώ λίγο μέχρι την Ελβετία. Ναι. Δεν πήγαμε στο Κουρσεβέλ όμως, μείναμε στο Φριμπούργκ. 51-62 είναι ο ΠΑΟΚ μπροστά. Ωραία. Ο Γκος έχει ακόμα μία βολή. Θα τη χάσει, θα πάρει το rebound το Ματιάμπα, όχι ο Ισαΐας, ο οποίος πετάει την μπάλα από πολύ μακριά. Και τελειώνει η τρίτη περίοδος, 51-62, ο ΠΑΟΚ ανέκτησε τη διαφορά που είχε στην πρώτη περίοδο, παρότι στο τέλος του ημιχρόνου το σκόρ είχε φτάσει να είναι το 34-41 και κάποια στιγμή οι Ελβετοί το πήγανε και στο τρίποντο, 48-51, ο ΠΑΟΚ βρήκε το σούτ από την περιφέρεια και κατάφερε να εξορροπήσει κανένα το παιχνίδι. Οι Ελβετοί, οι οποίοι όπως περιμέναμε παίζουν σκυλίσια άμυνα και μαζεύουν τα rebound, έχουν 29 μέχρι στιγμής με 11 επιθετικά. Απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ με action out το τρίποντο που είναι στο 38% έχει τον Γκος στους 16. Το Χρυσικόπουλο που κάνει πολλή δουλειά και στις δύο μεριές του γηπέδου με πάρα πολλές καλές προσπάθειες στο χαμηλό πως που έχει βάλει ουσιαστικά στα καλάθια τους Ελβετούς ψηλούς είναι στους 12. Από εκεί και μετά 9 έχει ο Κόνιαρης με 3 τρίποντα, 8 έχει ο Τζόουνς, 2 ο Μαργαρίτης, 2 ο Γκάρετ, 3 ο Χάτσερ, 7 ο Τζέφερσον και 3 ο Ζάρας. Απλή συμμετοχή έχουν Τέπιτ, Τσόχλας και Σκίζας. Από τους Ελβετούς, ο καλύτερος παίκτης που έχει σκοράρει τους περισσότερους είναι ο Βαλκάνης, τώρα δεν ξέρω ακριβώς, γιατί νομίζω είναι Κροάτης, ο Ντούσαν Μλάντιαν, ο οποίος έχει 14, αλλά είναι από το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ξύπνησε και ο Βουίλιαμσον και ο Τουρέ, που είναι ο καλύτερος παίκτης τους, με 10 πόντους. Έχουν πρόβλημα στο περιφερειακό σου τη Ελβετία, αλλά όπως είπαμε είναι μια σκληρή ομάδα, η οποία πιέζουν και προσπαθούν να βάλουν τον ΠΑΟΚ στο τρυπάκι να κάνει τα λάθη. Ο ΠΑΟΚ ήδη αυτή τη στιγμή, να κατεβεί λίγο το όριο, μετράει 8 λάθη, αλλά έχει και 14 ασίστ. Και στην τρίτη περίοδο είχαν και κάποια φάουλ του ΠΑΟΚ στην αρχή που δεν τα σπατάλησε σωστά, τα σπατάλησε πάνω σε σουτ.
Οπότε δεν μπόρεσε ούτε να παίξει την άμυνα που ήθελε η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου, η οποία τώρα ξεκινάει η δεύτερη περίοδο και στο παρκέ είναι Χάτσερ, Ζάρας, Μαργαρίτης, Τζόουνς και ο Ντάριους Γκάρετ. Και η Φρίμπουργκ έχει την μπάλα με το Διανίν, ένας πραγματικά 1,70 μπασκετμπολίστας, Νίκο. Πιο κοντός και από μένα είναι αυτός, ρε φίλε. Ναι, το είχαμε σχολιάσει το παιχνίδι και του πρώτου γύρου. Έβαλε και ένα lay-up σήμερα και έχει 2 επιθετικά rebound. Να γραφτούν αυτά τα πράγματα. Τι είμαι παλικαράκι, φίλε, μπράβο του. Μπράβο του. Ναι, είναι παλικαράκι. Άρχισε και επίθεση από τον Κράβετ. Το Πάοκ έχει την επίθεση με τον Χάτσερ, ο οποίος δίνει και τον Τζόουνς. Βρίσκεται ο Μαργαρίτη, Μαργαρίτη με τον Κράβετ. Εννοείται ότι πάει μέσα. Ο Γκάρετ όμως αριστερά, ο Κράβετ μας δηλώνει, παίρνει και την τάπα στον Γκάρετ. Ο Ζάρας για 3, τη λήξη της επίθεσης, rebound από τον Κράβετ και δίνει στον Γιάννη, πάει να τρέξει. Είναι ο Γκάρετ μπροστά του. Κάνει την πολύ ωραία προσπάθεια και θα πετύχει, θα μετρήσει το καλάθι. Δεν θα έμπαινε, πιστεύω. Αλλά ο Γκάρετ πάνω στην προσπάθειά του να κόψει, βρήκε και το στεφάνι. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον βραχίσωμο playmaker. Είναι πιο κόντος από τον Κουτσιανικού, λες? Όχι, δεν νομίζω. Ο Κούτσια, κάτσε, νομίζω είναι κάτω από 1,70. Εσύ που έχεις ζήσει και Βιτόλο από πιο κοντά. Ο Βιτόλο είναι πιο κοντός από αυτό, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, φίλε, γιατί η εκπομπή εδώ πέρα βρίσκει κατευθείαν απαντήσεις. Ο Κουτσιανικούλης είναι 1,68. 1,68. 1,68. Επιθετικό φάουλ του Χάτσερ, που μπάλα είναι και πάλι για τους Ελβετούς. 9 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Έχουμε ξαναπεί, ο ΠΑΟΚ με μια απλή νίκη παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Τα άλλα παιχνίδια του αγώνα, τα παιχνίδια του ομίλου, ήταν ρίφη προφανώς και κάνει πλάκα την Όπαβα με 54-19. Η Βενέτσια θέλει να τελειώσει από τώρα την πουγάδα για τον ΠΑΟΚ και κερδίζει μέσα στην Αντέρ με 34-39. Ο Γιαννίν και πάλι με αντίπαλο το Χάσερ Παθή πετάει την μπάλα, έρμπολ βέβαια. Ο Κάρετ παίρνει το εύκολο rebound, δίνει για τον Σάρα και ο Ζάρα στο Χάσερ σε μια ακόμα επίθεση που θέλει να οργανώσει ο ΠΑΟΚ. Ο Χάσερ με τον Γιαννίν αντίπαλο παίρνει σκήνα από τον Μαργαρίτη, αφήνει να παίξει την αλλαγή, την παίζει, Μαργαρίτη με τον Κραβέτ, πρέπει να το πάει μέσα και θα το πάει. Καλή άμυνα από τον νεαρό Ελβετό. Ο Μαργαρίτη γυρνάει με μια ραβέρτα και παίρνει το φάουλ έξυπνα. Το χρεώνει με το Κραβέτ. Για δύο βολές ο Μαργαρίτη, το πρώτο φάουλ της Φριμπούργκ στην τέταρτη περίοδο. Ο Μαργαρίτης, ο οποίος μέχρι στιγμής μετράει 2 πόντους με 1-2 τίποτα, δεν έχει πάει πολλές, έχει 1 rebound και 3 assist. Σε στιγμές που συνήθως κόβει ο δεύτερος ψηλός στη ρακέτα των Ελβετών. Θα υπενθυμίσουμε ότι και πάλι ότι είναι περίπου 100 και πλέον οπαδοί του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Φρυμπούργκ. Διασκορπισμένη, μια μεγάλη μερίδα, 50-60 είναι πίσω από την μπασκέτα. Οι υπόλοιποι είναι διασκορπισμένοι στο γήπεδο. Πρώτη βολή έφυγε για τον Μαργαρίτη, 53-63. Και για τη δεύτερη ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Έφυγε και στη δεύτερη, 53-64. Ο Γιάννης κατεβάζει για τους Ελβετούς με αντίπαλο το Χάτσερ. Θα δώσει την μπάλα στο Ματιάμπα, αυτός τον Watt. Ο Watt με τον Jones και φεύγει ωραία, μπαίνει, απλώνονται εκεί χέρια πάνω του, χάνει την επίθεση. Το rebound κάποιος το παίρνει, ο Κραβέτ χάνει αυτό την επίθεση. Ο Γκος με τον Jones που ήταν εκεί πέρα, κάναν το λάθος, η μπάλα είναι και πάλι για την ελβετική ομάδα. 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα μένουν και 4,3 για την επίθεση των Ελβετών. Η μπάλα δεν είχε βρει πάνω στην προσπάθεια του Πετών Φρίπουρτ. Τώρα μπαίνει στο γήπεδο ο Μιλένκο Τέπιτς, στη θέση του Τζόουνς, ενώ και οι Ελβετοί βάζουν μέσα τον Τουρέ για να μπορέσει να χτυπήσει στο χαμηλό post. Εδώ ο ΠΑΟΚ εύκολα κάνει το κλέψιμο, πολύ κακή επαναφορά από τον Watt. Ο Γιάννης κάνει το φάουλ στο Χάτσερ για να κόψει έναν εφηδιασμό. Άλλες δύο αλλαγές για την Εθνική που μπαίνει μέσα και ο Μλάντιαν και ο Γιούρκοβιτς και βγαίνει ο Τίμπερλεκ και ο Watts. Ο Χάσερ εδώ σε αυτή την επίθεση που οργανώνει για τον ΠΑΟΚ, για ένα αντίπαλο έξω εδώ και πολλή ώρα. Το Μαργαρίτη, Μαργαρίτη και τον Ζάρα. Ο Χάσερ παίρνει το σκριν, δίνει πολύ ωραία στον Γκάρετ, αλλά φάουλ του Κραβέτ πάνω στην προσπάθεια του Γκάρετ να σηκωθεί, το κατέβασε στα χέρια. Δεν είχε και πολλά περιθώρια κόντρα στον υψηλό σωμα Αμερικανό
Πάουκ. Και δύο βολές για τον Ντάριος Γκάρετ. Το σκόρ είναι στο 53-64. Και τώρα κάτι περιμένουν, δεν έχω καταλάβει τι. Τώρα δίνουν τις βολές. Έτοιμος ο Γκάρετ, ο οποίος δεν είναι και από τους καλύτερους παίκτες στις βολές για τον ΠΑΟΚ. Γενικότερα δεν το έχει πολύ. Ευστοχή στην πρώτη παρόλα αυτά ο Αμερικανός. 53-65. Οι Ελβετοί, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά να έχουν και θέματα με τα φάουλ. Ο Γιούργκοβιτς, ο Τίμπερλέικ, ο Γουότ, ο Κραβέτ έχουν από τρία. Άστοχος σε τριβολή ο Γκάρετ, το μοιάζει το rebound για να δώσει στον Διανή. Ο φάουλ δεν έχει κάποιο παίχτη για φάουλ ακόμα. Την μπάλα στο Γιούργκοβιτς που είναι με τον Ζάρα, τίποτα θέλει να βάλει την μπάλα μέσα. Ο Ζάρας κάνει το φάουλ χαμηλά. Δεύτερο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη περίοδο. Ο ΠΑΟΚ θέλει πιο πολύ να ελέγξει λίγο τον ρυθμό, να μην ξεφύγει, να μην πάει στο αργό και σκληρό τέμπο που θέλει να δώσει η Φρυμπούργκ στα παιχνίδια της, κόντρα σε καλύτερες σχετικά ομάδες. Για να μην δίνει για τον Γιούργκοβιτς την επαναφορά, εκείνος τον Γκραβέτ, εκείνος με ένα ωραίο χουπ πάει για το καλάθι και τελικά κάνει φάουλ. Είναι στο rebound, πήγε να το διεκδικήσει ο Χάτερ με τον υψηλόσωμο Τουρέ. Ο Τουρέ του κάνει το φάουλ για να του πάρει την μπάλα. Είναι το δεύτερο, διαμαρτύρεται ο υψηλόσωμος σέντερ, ο οποίος πραγματικά είναι καλός παίχτης. Από τους λίγους καλούς, ο Σενεγαλέζος φιλός. Είναι από τους πρώτους στα rebound, από τους κορυφαίους στα rebound στο Basketball Champions League. Ο Χάτερ για τον Μαργαρίτη, ο Χάτερ για τον Τσάρα. Ψάχνει την πάσα, τελικά μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει και ένα σουτάκι. Αστοχή, παλεύει ο Ντάριος Γκάρετ για το rebound. Το παίρνει ο Κραβέτ, πιέζει ο Γκάρετ όμως να μην κατεβάσει την μπάλα εύκολα ο Ελβετός. Ο Γιούργκοβιτς περνάει τον Ντέπιτς, παρά λίγο να χάσει την μπάλα, την κρατάει στα χέρια του. Ο Μιάνταν, σαν σπίτι ισορροπίας, πολύ δύσκολο. Το rebound για τον Μαργαρίτη και παραμένει το 53-65. Με το Χάτσερ να κατεβάζει την μπάλα και να έχει αντίπαλο το Διανύν. Μαργαρίτης για τον Ντέπιτς και πάλι ο Χάτσερ, ωραίο το pick and roll με τον Γκάρετ, δεν τον βρίσκει. Τον βρίσκει όμως τώρα ο Ντέπιτς και πολύ ωραίο τελείωμα του Γκάρετ κάτω το καλάθι. 53-67, ο ΠΑΟΚ παίρνει μια διαφορά ασφαλείας για τα τελευταία 6,5 και πλέον λεπτά του αγώνα κόντρα στη Φριμπούργκ. Και μια μικρή διακοπή, Νίκο, για ένα time out το οποίο κάλεσε ο Ελβετός προπονητής. Αυτά από την Ελβετία και τον Ηλία Καπράλο. Έχει time out. Θα πάμε στο break γιατί φτάσαμε 10.30. Θα κάνω λίγο μαζεμένο τον break, Γιάννη, 2-3 λεπτά για να επιστρέψουμε για το τελικό κομμάτι του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε Μπαλαντέρ, Λίμπερο 107,4, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Ήταν λίγο έτσι μαζεμένο τον break γιατί το παιχνίδι συνεχίζεται και έχει μπει στην τελική του ευθεία. Πάμε ξανά στην Ελβετία και στον Ηλία Καπράλο. Τελευταία λεπτά, Φριμπούργκ ΠΑΟΚ, Ηλία. Σχεδόν 5 λεπτά ακόμα, 56-72 ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκορ. Ένα κλέψιμο από τον Ζάρα σε μια ωραία άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Χάτσερ δεν θέλει να τρέξει, δίνει στον Ζάρα, ελεύθερος για τρίτη, το μετανιώνει. Ξανά ο Χάτσερ. Έχει τον Τουρέ μπροστά του, οπότε μπορεί να τον πάει στα πόδια. Γίνεται το pick and roll, βγαίνει το screen και βγαίνει ο Ζάρας για τρίτη. Και είναι και εύστοχος και πάλι. 8ο συνεχόμενος πόντος από τον Έλληνα shooting guard. Και time out και πάλι από τους Ελβετούς. Το παιχνίδι αρχίζει να ξεφεύγει. Πάει στους 19, 56-75, ο Ζάρας έχει φτάσει στους 11 πόντους με τους 8 συνεχόμενους που έβαλε το τελευταίο λεπτό. Στα άλλα παιχνίδια του ομίλου, όπως έχουμε πει, η Όπαβα που το έχει παρατήσει το άθλημα κάνει 73-27 από την Τενερίφη στην Ισπανία και η Βενέτια με την Αντέρ κερδίζει 40-48. Είπαμε και ότι οι Ελβετοί δεν είχαν, είναι αδιάφοροι, απλά προσπάθησαν, παίξανε μέχρι ένα σημείο το παιχνίδι, το γυρίσανε, το πήγανε στο τρίποντο, 48-51, από εδώ το πάω και έχει κάνει ένα σερί 8-24. Τουλάχιστον αυτή είναι μια ομάδα που παλεύει τώρα, εντάξει, η Όπαβα, ας πούμε, την οποία ανέφερες, νομίζω, είναι και χωρίς Αμερικανούς κιόλας η Όπαβα, νομίζω. Είναι χωρίς Αμερικανούς, ναι. Είναι 10 τσέχοι, είναι 12 τσέχοι. Και προχθές ο ναι. Παλαντάκης στο παιχνίδι της Τετάρτης έγινε πάρτι. Οι δύο δεν ήρθαν καν. Ναι. Ναι. Οι δύο δεν ήρθαν καν.
Τώρα εντάξει, τα παιδιά εδώ στην Ελβετία, ειδικά οι ξένοι, θέλουν να χτίσουν μια καριέρα, θέλουν ένα βιογραφικό. Ναι. Θα παίξουν, θα παλέψουν. Είναι μια ομάδα η οποία παίρνει κατά κύριο λόγο το πρωτάθλημα στην Ελβετία, οπότε ναι, δεν της αρέσει και να χάνει πολύ. Έκανε την έκπληξη, πέρασε το Champions League στα προκριματικά και θέλει να το ζήσει. Επίθεση με τον Ρόμπερσον για τους Ελβετούς. Δίνει τον Τουρέ. Ο Τουρέ στο Γιούρκοβιτς, αφού με τον Σάρα. Πριν έβαλε ένα τρίπο το Γιούρκοβιτς που δεν ήμασταν στον αέρα, ούτε ο ίδιος κατάλαβε αφού γύρισε και απόρρισε προς τον πάγκο πώς το έβαλε. Ο Τουρέ εδώ ποστάρει ωραία το Μαργαρίτη και κάνει το 58-75 και ο Χάτερ 6 να κερδίζει από το pressing του Ρόμπερσον ένα φάουλ και θα πάει και στις βολές, έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και από τις δύο ομάδες. Ο Χάτερ, ο οποίος σήμερα είναι σε ρηχά νερά, μόλις με τρεις πόντους. Συνήθως τα τελευταία παιχνίδια μας συνήθιζε πάνω από 20 με αποκορύφωμα το ρεκόρ καριέρας που έκανε στο Ρέθυμνο με 37 πόντους. Τώρα δύο βολές για τον Αμερικανό για να ξαναπάει το παιχνίδι στο 19. Έφτω από την πρώτη, 58-76. Και έφτω για τη δεύτερη. Και στη δεύτερη 58-77, 4 και 14 για το τέλος του αγώνα. Ο Ρόμπερσον για τον Λάτιεν. Είμαι στον Ματιάμπα, ο οποίος γυρνάει. Κατεβάζει ο Κάρε το rebound εύκολα και ο Τέπιτς σχεδιάζει την επόμενη επίθεση για τον Πάο. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κοιτάξει και λίγο μεγαλύτερη διαφορά για να είναι σίγουρος σε περίπτωση που έχουμε διπλές και τριπλές βαθμίες στο τέλος. Αυτό έκανε με την ΟΠΑΒΑ. Άσχημα το πρώτο Χάτσερ, ο Τουρέ ακόμα ένα rebound. Θα μετάει όμως την τρίπλα και δίνει στο Ρόπερσον. Ρόπερσον για τον Τουρέ, για τον Γιούρκοβιτς. Γιούρκοβιτς, τον Τουρέ. Τουρέ μπαίνει με την μπάλα μέσα, ο Μαργαρίτης την κλέβει όμως πολύ εύκολα. Ακόμα ένα δείγμα της πολύ σωστής αμυντικής προσήλωσης που έχει αρχηγός του ΠΑΟΚ σε τέτοιες φάσεις μέσα στη ρακέτα. Πάτσερ με τον Γιούρκοβιτς, αργή επίθεση του ΠΑΟΚ. Και φάουλ του Ρόμπερσον στον Τέβιτς, ο οποίος προσπάθησε να βγει από τα σκρίν για να πάρει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Αυτό είναι και ο Χάτσερ. Ο Ρόμπερσον το κατάλαβε και του έκοψε τον δρόμο. Δύο βολές και για τον Σέρβο περιφερειακό του ΠΑΟΚ. Τώρα ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Ματσάμπα και ο Ζιανίν και βγαίνει ο Λάτγεν με τον Τουρέ. Ενώ από τον ΠΑΟΚ μπαίνει μετά από πάρα πολλή ώρα στο παιχνίδι ο Αντώνης Κόνιαρης, θέση του Ζάρα, που τη δουλειά του την έκανε και σήμερα, παρόλο ότι έπαιξε, δεν έπαιξε πάρα πολύ. Ο Ζάρας έχει 11, σχεδόν 12 λεπτά έχει παίξει και έχει 11 πόντους. Από τους πιο οικονομικούς παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ζάρας. Στο κομμάτι η πρώτη βολή έφυγε για τον Τέπιτ, 58-78. Και ετοιμάζεται και για τη δεύτερη. Αστοχή στη δεύτερη. Το rebound από τον Williamson. Γιάννη και τον Williamson και πάλι. Τους ψάχνει την πάσα στην περιφέρεια, δεν τη βρίσκει. Καλύπτει σωστά ο Κόνιαρης. Δίνει στο Γιούρκοβιτς, πάει να περάσει πολύ έξω στο Ρόμπερσον. Εκείνο στο Ματιάμπα, τάπα τώρα για αυτό κάνει για τον Μαργαρίτη. Από εδώ που είναι δεν μπόρεσα να καταλάβω. Ο Κόνιαρης παίρνει την μπάλα και σχεδιάζει ακόμα μια επίδεση. Τέπιτς στον Κόνιαρη, Κόνιαρη στο Μαργαρίτη και στον Χάτσερ. Χάτσερ με τον Ρόμπερσον. Χάτσερ παίρνει το σκηνό από τον Μαργαρίτη, του δίνει ωραία την μπάλα. Ο Μαργαρίτη μπερδεύεται, μόλις τη βρίσκει και τελειώνει πολύ ωραία την φάση με τον Βίλιαμ, τον αντίπαλο να μην μπορεί να τον ακολουθήσει στην αλλαγή κατεύθυνσης και κάνει το 58-80. Williamson, Γιούρκοβιτς, πάλι ο Williamson, πάλι ο Γιούρκοβιτς και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά το πάλι κανονικά, το παλικάρι το πάγαμε. 61-80 για τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο της Φριμπούργκς. Ο Κόνιαρης τώρα κατεβάζει την μπάλα, δίνει για τον Τέπιτς, ο Τέπιτς με τον Γιούρκοβιτς, μπορεί να τον ποστάρει εύκολα. Και θα το κάνει, θα δώσει για τον Κόνιαρη, ξανά ο Τέπιτς. Τώρα θα το κάνει όμως, θα το ποστάρει. Περνάει πάρα πολύ εύκολα, αλλά
ένα φαινομενικά εύκολο layup το χάνει και ο Γιούρκοβιτς παίρνει το rebound. Πάει να πετάξει πολύ ψηλά την μπάλα για τον Williams, νομίζω, πρέπει να ήταν. Δεν την βρήκε την μπάλα ο Williams, σωστά, ήταν πολύ ψηλή η πάσα του Γιούρκοβιτς. Λάθος για την Φριμπούργο, την μπάλα για τον Πάο. 1-40 για το τέλος του αγώνα, 61-80 με τον Μαργαρίτη να περνά εκτός και το Σκίζα να παίρνει τη θέση του για το τελευταίο, για το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Χειροκροτεί το αρχηγός του ΠΑΟΚ από τους οπαδούς που είναι πίσω από τον μπάτο της ομάδας. Ο Χάτσερ, ακόμα μια επίθεση. Βασικά κρατάει την μπάλα αρκετή ώρα. Είναι για το Σκίζα. Ο Σκίζας κάνει την μπάλα τον Ρόμπερσον. Τελευταίος πρέπει να την βρει και ο Ρόμπερσον. Η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της επίθεσης και 1-23 για το τέλος του αγώνα. Ωραία, Ηλία, πάρε μια ανάσα, αν θες. Ένα λεπτάκι για να πούμε λίγο και το τι έχουμε στο στοίχημα. Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε, γιατί στέλνουν και φίλοι και ρωτάνε. Λοιπόν, στην Πρέμιερ έχουμε ημίχρονα Bournemouth, Chelsea 0-0, Southampton, Crystal Palace 0-1, Liverpool, Leicester 1-0 και Tottenham, Watford 0-1. Στη Γαλλία, Nantes, Saint-Étienne 0-0. Στο Βέλγιο, κύπελο, Ostende, Gand 2-0 ημίχρονο. Στην Ιταλία, ημίχρονο, Atalanta, Juventus 2-0. Νωρίτερα, Φιωρεντίνα επικράτησε 7-1 της Ρώμα και πέρασε την επόμενη φάση του κυπέλου. Σκοτία, ημίχρονο, Celtics, St. Johnson 0-0. Και για το κύπελο, Counter with Rangers 0-3. Πάμε ξανά στην Ελβετία, Ηλία Καπράλ. Ο Γκάρεθ έρθει ένα φάουλ, αυτό έχει στην πρώτη βολή, 61-81. Έχει ακόμα μία βολή ο Αμερικανός σέντερ. Ευτοχή και στη δεύτερη, 2-2, 61-82. Λίγο παραπάνω από ένα λεπτό μένει ακόμα ο Γιάννης για τον Γιούρκοβιτς. Διαδίκαση του χαρακτήρα φυσικά τελευταία λεπτά εδώ και πολλή ώρα στην Ελβετία. Ο Ματιάμπα παίρνει τον drive, δίνει για τον Γιάννην. Πάει να κατεβεί κατά την μπασκέτα. Εν τέλει, ωραία ξέφυγε. Προσπάθησε να τελειώσει και τελειώνει. Πολύ ωραία τη φάση ο Ελβετός, ο Γιούρκοβιτς. Αυτός είναι άλλος Γιούρκοβιτς. Είναι δύο γυρούς, δύο κλαμανικά αδέρφια. Αυτός είναι ο Τόμας, πολύ ωραία κίνηση και κατά το καλάθι. Ο Κόνιαρης, ο οποίος φωτοστέκεται για το τρίποντο, δίνει για τον Τέπιτς. Ο Τέπιτς ωραία, μπαίνει μέσα στην ρακέτα και τελειώνει τη φάση. Κοιτάει την μπάλα ο διαιτητής, για κάποιο λόγο. Δεν αφήνει να τρέξει, να τελειώσει. 63-84. 30 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του αγώνα. Ο Γιούρκοβιτς, ο Τόμας έχει την μπάλα, δίνει για τον άλλο Γιούρκοβιτς και φάουλ του Σκίζα και δύο βολές για τον Άνταν Γιούρκοβιτς για να τελειώσει το παιχνίδι. Λογικά ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να κάνει την τελευταία επίθεση. Η Όπαβα πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει και αρνητικό ρεκόρ πόντων. Έχει βάλει 31 σε 32 λεπτά. Μεγάλο χωριό είναι αυτό. Μεγάλο χωριό είναι. Χαμογελάει Παπαθεοδόρου, βλέπω στον πάγκο. Ναι. Ο Παπαθεοδόρου ξέρει ότι με αυτή η νίκη ουσιαστικά πετυχαίνει τον πρώτο στόχο που είχε για το μπάσκετ του Champions League, να περάσει τον όμιλο. Ο δεύτερος είναι να πάει ένα βήμα παραπάνω από την περσινή πορεία που είχε αποκλειστεί από την Καρσίγιακα. Σε αυτό βέβαια θα μου επιτρέψει να σου πω ότι το θέμα είναι και η κλήρωση. 64-84 θα είναι το τελικό σκορ για τον ΠΑΟΚ, δεν εκδηλώνει επίθεση. Οι απαραίτητες χειραψίες των παιχτών μεταξύ τους, η αποθέωση από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον με το ένα βήμα στην επόμενη φάση, μαθηματικά, και μαθηματικά είναι, απλά μπορεί να είναι και πολύ πιο εύκολα τρίτος εάν η Βενέτσια κερδίσει μέσα στην Αντέρ. Τότε θα μπορεί και με ήττα από την Τενερίφη να περάσει στην τρίτη θέση αν του Χαποέλ Χολόν κερδίσει την Αντέρ τελευταία αγωνιστική στο Ισραήλ. Για τον ΠΑΟΚ κορυφαίος ήταν με 16 πόντους ο Γκος και με 12 ο Χρυσικόπουλος, 11 είχε ο Ζάρας, 9 ο Κόνιαρης, 7 ο Γκάρετ, 5 ο Χάτσερ, 3 ο Τέπιτς, 7 ο Τζέφερσον και 6 ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. Αυτά από το γήπεδο της Φρίμπουργκ, Νίκο, για το Λίμπερ 107,4. Αν χρειαστούμε κάτι άλλο σε κάποια συνέντευξη, θα ενημερώσουμε πάλι.
Ωραία, έγινε η Λία. Αν έχει κάτι νεότερο, θα μα καλέσει να έχουμε νέα σύνδεση με την Ελβετία. Λοιπόν, νίκη για τον ΠΑΟΚ, πρόκριση στην επόμενη φάση του Basketball Champions League. Ακούσατε, από τις 9 ακούγατε συχνές συνδέσεις με τον Ηλία Καπράλο και ολόκληρη μετάδοση, κανονική μετάδοση στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Μόνο Λίμπερο ήταν στην Ελβετία. Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι για το ΠΑΟΚ, για το Φριμπούργκ ΠΑΟΚ. Πάρε την Ελένη Μπούντου. Γιάννη Ζάτση, πάμε καπάκια, συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ, να πάμε στο ποδόσφαιρο, να τελειώνουμε και με αυτό και μετά τις 11 να μιλήσουμε και για Άρη και για ό,τι άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Έχει και ο Άρης παιχνίδι αύριο. Έχουμε τον Αλέξη Κούγια που έχει βγάλει εκπληκτική ανακοίνωση και κράζει εισαγωγικά τον προπονητή του. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Εκπληκτικό. Συγγνώμη, λέει από όλους οπαδούς μας, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε πυλαδάκης, ούτε πλεξίδας να με πιάνει κανείς κορόιδο να φέρει γραπτή, δήλωσε το Αλέξη Κούγια. Δεν μπορεί με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟ και με τον Παναθηναϊκό να παίζουμε σαν ένα αγώνα ζωής μας και με τον Ολυμπιακό να γίνονται 7 αλλαγές βασικών παιχτών. Θα διαβάσω συνέχεια τη γραπτή τοποθέτηση έπους του κ. Κούγια. Συνεχίζουμε με ΠΑΟ, αφήνουμε τον μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο και στην καλή φίλη και συνάδελφο Ελένη Μπούντου. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Χαίρετε. Τώρα που τελείωσε το μπάσκετ, με έβγαλες, έτσι. Ναι, εντάξει, αφού είχαμε τον άνθρωπό μας εκεί πέρα, ας συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ. Αλλά στα ποδοσφαιρικά κυρίως, γιατί είχαμε πράγμα σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια. Θα πάμε στο παιχνίδι. Γιατί υπάρχει μεταγραφή. Πολύ σωστά, υπάρχει μεταγραφή. Υπήρχε κινητικότητα τις τελευταίες ώρες στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, καθώς μπορεί έτσι η περιραίουσα ατμόσφαιρα να έκανε λόγο, να άφηνε να εννοηθεί ότι οι μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ έχουν ολοκληρωθεί, αλλά το τελευταίο διήμερο, τα τελευταία έτσι 2-24 ώρα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δούλευαν μεθοδικά για την μετακίνηση του Σέρτζιο Ολιβέιρα στον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τον 26χρονο μέσο της Πόρτο, ο οποίος έρχεται και συμπληρώνει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο το παζλ, το φετινό παζλ των μεταγραφικών κινήσεων του ΠΑΟΚ για τον Γενάρη. Ενισχύει σημαντικά και προσθέτει έτσι μια ποδοσφαιρική πολυτέλεια στον άξονα, δίνοντας λύσει στα χέρια του Ράσβαν Λουτσέσκου. Προσγειώνεται αύριο το μεσημέρι της 5ης και ώρα 3 στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δρομολογήσει τις εξελίξεις. Έχει υπογράψει, έχει συμφωνήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για δανεισμό του Πορτογάλου, για δανεισμό του Σέρτζιο Ολιβέιρα με οψιόν αγοράς, που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ αφενός ποντάρει στην παρούσα φάση σε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ζεστός, είναι γεμάτος με την έννοια ότι έχει καταγράψει ήδη 17 συμμετοχές με την φανέλα της Πόρτο, 2 assist, 2 γκολ. Ελένη, σε διακόπτω 1-1 η Λέστερ, τη Λίβερπουλ, στις καθυστερίες του πρώτου μηχρόνου, συνεχίζεις. Ναι, και βλέπω κοντινό σε κλόπ, και εγώ αυτή την ώρα. Ναι. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι είναι μια κίνηση που ενισχύει σημαντικά τον ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση, στο τώρα, με δεδομένη μάλλον τη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, προσφέροντας μια ποδοσφαιρική πινελιά, μια πολυτέλεια στα χέρια του Ράσβαν Λουτσέσκου, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και οψιόν αγοράς, καταλαβαίνεις και εσύ ότι θα, αν και εφόσον έτσι, αυτός ο γάμος στεφθεί με επιτυχία, καλυφθούν τα θέλω και του ΠΑΟΚ και του ποδοσφαιριστή, μπορεί να γίνει κίνηση το καλοκαίρι προκειμένου να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας του Δικεφάλου. Σίγουρα πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει αλμυρά οικονομικά δεδομένα. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι προέρχεται από την Πορτογαλία και από την Πόρτο. Ωστόσο, κουμπώνει απόλυτα, κουμπώνει άψογα στο πλάνο του Δικεφάλου, το οποίο θέλει σαφώς να ρίξει τον μέσο όρο. Ηλικιακά είναι αυτό που ψάχνει ο Δικέφαλος, μόλις 26 ετών, ο 26χρονος μέσος. Και βεβαίως φαντάζει μία κίνηση με φόντο το αύριο του Συλλόγου, αλλά αυτή είναι μία συζήτηση, αν θέλεις Νίκο, που θα την κάνουμε μετά το τέλος του καλοκαιριού, γιατί στην παρούσα φάση προέχει βεβαίως η άφηξή του και σταδιακά να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ. Θεωρώ και εκτιμώ ότι δεν θα του πάρει πάρα πολύ χρόνο. Νομίζω ότι είναι στη λογική του να μπει και να βοηθήσει άμεσα, όπως έγινε και στις άλλες μεταγραφικές
κινήσεις του ΠΑΟΚ με Μίσιτς, με Σφιντέρσκι και πάει λέγοντας. Αυτά λοιπόν τα νέα από το μέτωπο του ΠΑΟΚ, στο μεταγραφικό τουλάχιστον προσκήνιο. Τον Σέρτζιο Ολιβέιρα καλωσόρισε και ο Γιώργος Σαββίδης, αν θέλεις, σφραγίζοντας έτσι επίσημα, διαδικτυακά μεν, την άφηξή του, την ενσωμάτωσή του στον ΠΑΟΚ. Καλωσόρισες Αλάν και μια φωτογραφία βεβαίως του 26χρονου Μέσου, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη, όπως αναφέραμε προηγουμένως, προκειμένου να δρομολογήσει τις τελευταίες έτσι λεπτομέρειες και κατόπιν να ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι στο παραπέντε πραγματοποιούν μια κίνηση ΜΑΤ και νομίζω ότι ρίχνουν αυλαία, όπως τουλάχιστον όλα δείχνουν, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη 24ωρο μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Σίγουρα είναι ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ράσμα Λουτσέσκου και έχει ανάψει και ο ίδιος το πράσινο φως προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal. Είναι ένα deal το οποίο δουλεύτηκε, εκπονήθηκε αν θέλεις τα τελευταία 24ωρα και με απόλυτη μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Ο ΠΑΟΚ απέσπασε το πολυπόθητο νέο του ποδοσφαιριστή αλλά και της Πόρτο, του Σέρτζιο Κονσεϊσάο βεβαίως, του γνωστού μας τεχνικού. Ωραία. Για πάμε και στα αγωνιστικά. Λοιπόν, να πάμε και στα αγωνιστικά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα από τα ψυχοβγαλτικά, αν θέλεις, παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Δεν μας είχε συνηθίσει ο δικέφαλος σε τέτοια παιχνίδια. Ένα παιχνίδι με πολλή ένταση, με πολλές μονομαχίες, με πολύ κακή διαιτησία, θα λέγαμε. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά για τον ΠΑΟΚ. Απέναντι σε έναν ΠΑΣ που, αν θέλεις, μίλησε το ένστικτο της επιβίασης, έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για τον τρόπο προσέγγισης του ΠΑΣ Γιάννενα στο γήπεδο της Στούμπας. Νομίζω ότι χάθηκαν στη μετάφραση και οι δύο πλευρές και θα σου εξηγήσω αργότερα τι ακριβώς εννοώ. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΣ όντως κλείστηκε στο 1 τρίτο του γηπέδου. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε πάρα πολλά γεμίσματα από τα δύο άκρα του γηπέδου, θέλοντας να βρει διαδρόμους, θέλοντας να διασπάσει μια πολυπρόσωπη άμυνα που παρουσίασε ο ΠΑΣ Γιάννενα στο γήπεδο της Τούμπας. Τελικά, μετά από πολλές προειδοποιήσεις και με έναν Βελίδη που στάθηκε αξιοπρεπέστατα και όντας σε μεγάλη μέρα σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας, κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πέλκα, το οποίο κέρδισε βεβαίως ο ΑΚΠΟΜ, ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος και κομβικός ο ρόλος του Άγγλου Φόρ. Μπορεί να μην βρει και δίχτυα, μπορεί να στόχισε το δεύτερο πέναλτι του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι για ένα ακόμη παιχνίδι ο Άγγλος κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, δημιουργεί πολλά ρήγματα, αλλά του λείπει το αποτέλεσμα. Από την πλευρά του ο ΠΑΣ εκμεταλλεύτηκε ένα καλό τέταρτο, αν θέλεις ένα καλό δεκάλεπτο, έπιασε στον ύπνο την άμυνα του δικεφάλου και έθεσε νέα δεδομένα στο παιχνίδι με την έναρξη του δευτέρου μέρους, αλλά βλέποντας κανείς τη συνολική εικόνα, την απόδοση και των δύο ομάδων, νομίζω ότι καταλάβαινε ότι πολύ εύκολα θα έρθει το γκολ. Αργά ή γρήγορα ο ΠΑΟΚ θα σφραγίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο αν θέλεις είναι από αυτά τα διάφορα απογεύματα τα οποία μυρίζουν γκέλα, είναι η χαλαρότητα των παιχτών πριν από τα μεγάλα παιχνίδια, πριν από τα μεγάλα ντέρμπι, που ενδεχομένως αυτή η χαλαρότητα ή αυτή η προσέγγιση να εγκυμονεί κινδύνους. Ο ΠΑΟΚ όμως το πάλεψε μέχρι τέλους, είχε πληθώρα ευκαιριών. Νομίζω ότι ο Μαουρίσιο χάνει τάχαστα σε μια έτσι διπλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο και κάπου εκεί ο Λουτσέσκου αναγκάζεται και τα παίζει όλα για όλα με δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης τον ΑΚΠΟΜ και τον Σφιντέρσκι. Ο Πολωνός ήταν ο άνθρωπος της αναμέτρησης, ήταν ο MVP της αναμέτρησης, καθώς είναι αυτός ο οποίος λύνει τον γόρδιο δεσμό και στην ουσία σφραγίζει το τρίποντο που δίνει στον ΠΑΟΚ, αυτή που δίνει μάλλον συνέχεια στην ομάδα του σε αυτό το αίτητο σερί που τρέχει στο πρωτάθλημα. Έλεγα προηγουμένως ότι χάθηκαν στη μετάφραση οι δύο πλευρές, γιατί ο Λουτσέσκου έκανε λόγο, εμφανώς εκνευρισμένος μετά το τέλος του αγώνα, για ασέβεια
της ομάδας του ΠΑΣ Γιάννενα για καθυστερήσεις, για μια έτσι λάθος προσέγγιση, αν θέλεις, της ομάδας του Γιάννη Πετράκη, με τους Γιαννιώτες να απαντούν ότι αυτή ήταν η τακτική προσέγγιση της ομάδας απέναντι σε έναν έτσι θεωρητικά δυνατό αντίπαλο όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Έπρεπε να προσεγγίσουν αμυντικά το παιχνίδι, αν και ο Λουτσέσκου εννοούσε τις πολλές καθυστερήσεις, τις διακοπές που δεν βοηθούσαν την εξέλιξη των παιχνιδιών. Γιατί αν θέλεις, είναι λογικό και επόμενο όταν παίζεις στο γήπεδο της Τούμπας και όταν καίγεσαι για βαθμούς, έχεις πάρα πολλά προβλήματα και έχεις απέναντί σου την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, να το πας πιο συντηρητικά, ψάχνοντας αν θέλεις τον γκολ ή την κόντρα επίθεση για να κάνεις τη ζημιά. Ήταν λίγο υπερβολικός ο Λουτσέσκου, νομίζω, εντάξει τώρα. Νομίζω ότι δεν βοήθησε η διαιτησία, αν θέλεις την ταπεινή μου άποψη. Δεν βοήθησε καθόλου η διαιτησία στο να ηρεμήσει το παιχνίδι και γενικώς να εξελιχθεί ομαλά το παιχνίδι. Ναι, υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις από την πλευρά των φιλοξενούμενων, αλλά σίγουρα δεν βοήθησε και η διαιτησία σε πολλές φάσεις. Και στην ισοφάριση βεβαίως του ΠΑΣ είναι οριακή μεν, αλλά είναι από θέση offside. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Αυτά από τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως έχουμε δηλώσει όλοι οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου, όπως είναι λογικό και επόμενο, στρέφουν την προσοχή τους στο επερχόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αν και όπως πολύ σωστά σημείωσε ο Πέλκας, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα παιχνίδια τα σημερινά με θεωρητικά αδύναμους αντιπάλους και σε μέρες, αν θέλεις, που ενδεχομένως η ομάδα σου να μην είναι τόσο αποτελεσματική, είναι αυτά τα οποία κρίνουν πρωταθλήματα και δίνουν τίτλους. Και νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα με τον Δημήτρη Πέλκο, ο οποίος βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα σήμερα σε μια γνωστή, στην κλασική του θέση, μετατοπίζοντας τον Μπίσεσβαρ στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ωραία. Επειδή σε ακούω πολύ κουρασμένη και καταπονημένη, δεν θα σε κρατήσω άλλο. Έτσι. Ήταν δύσκολη μέρα για σένα, Ελένη μου. Ούτε θα μπω στη διαδικασία, όπως μπορεί να περίμενε κάποιος, να αναλύσουμε παραπάνω το κομμάτι της διαιτησίας. Γι' αυτό θα σε αφήσω, επειδή σε ακούω όντως πολύ κουρασμένη, να πας να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις, γιατί ακόμα στο γραφείο είσαι, Ελένη μου. Δεν έχουμε τελειώσει, Νίκο μου. Ελένη μου, έχουμε μια ωρίτσα ακόμα δηλαδή. Μάλιστα. Μία, είναι το αισιόδοξο σενάριο. Α, το αισιόδοξο σενάριο. Ωραία. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Έτσι, για εσάς που κατηγορείτε τους δημοσιογράφους όλη την ώρα, να δείτε πώς βγαίνει το πενοκάματο. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όχι. Να τα λέτε, Νίκο μου, και έτσι. Να τα γράφετε. Δεν είμαστε δημόσια υπηρεσία, 8 είναι να πιάσουμε δουλειά, 9 πάμε, 3 είναι να φύγουμε, 2 φεύγουμε. Να τα ξέρετε αυτά. Ωραία. Ούτε χτυπάμε κάρτα. Το κεφάλι μας δεν χτυπάμε. Μέχρι να πέσει η αυλή της μεταγραφικής περίοδου, νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες ώρες είναι πάντα ζόρικες και εσύ το γνωρίζεις καλά. Αλήθεια. Πόσο μάλλον όταν περιμένεις ένα νέο πρόσωπο, το οποίο ο κόσμος πρέπει να μάθει, πρέπει να γνωρίσει καλύτερα, γιατί πέρα από την φετινή σεζόν έχει και ένα background, έχει και ένα παρελθόν, τα οποία έτσι δηλώνουν πολλά και για την προσωπικότητα και για το χαρακτήρα, αλλά και για την εξέλιξη του ποδοσφαιριστή. Και αναφερόμαστε βεβαίως στον Σέρτζιο Ολιβέιρα. Ελένη Μπούντου, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου. Εντάξει, αν ήταν πιο ξεκούραστη, θα την έβγαινα κουβέντα, να ξέρετε, για πέναλτι κτλ. Γιατί αναφέρθηκε στο οριακό offside goal του Pass, αλλά υπάρχουν και άλλες δύο φάσεις στο παιχνίδι. Με τα δύο πέναλ του ΠΑΟΚ, έτσι. Λοιπόν, αλλά επειδή σέβομαι τη συνάδελφο, επειδή είναι κουρασμένη, θα το κρατήσουμε για άλλη φορά το τι έγινε σήμερα στην Τούμπα. Λοιπόν, αυτά πάντως, γενικά όσον αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Γιάννενο πήγα να πω, Γιάννη Ζάτση, για την απόκριση του Σέρτζιο Ολιβέιρα, του 26χρονου Πορτογάλου μέσου της Πόρτο. Καλούς αριθμούς έχει συγκεκριμένος και για μένα το πολύ θετικό είναι η ηλικία του. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται στα ντουζένια του αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Μαζί μας απόψε και η Στίχημαν, έτσι, στίχημα και στίχημαν.gr, κορυφαία εφαρμογή για να παίξετε το στοιχηματάκι σας. Την κατεβάζετε εύκολα και απλά είτε στο τάμπλετ είτε στο κινητό, χωρίς πολλά. Παίζετε την τριάδα σας, παίζετε τα μονά σας, έτσι, τις διάδες σας, πάτε ταμείο, βγάζετε τα λεφτάκια σας να πάτε διακοπές στο Πάσχα, Γιάννης, έτσι. Λοιπόν. Πάμε στο break, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μόλις επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για Άρη, γιατί έχουμε παιχνίδι αύριο. Θα μιλήσουμε
και για το αγωνιστικό και για το μεταγραφικό, τι ακριβώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ως δεδομένο για τους κυτρινόμαυρους. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και έχουμε και το Ζάτσι να πούμε απ' έξω να τραβάει τα λακά με τη Λίβερπουλ. Κάτσε ρε Ζάτσι τώρα, εντάξει. Κάτσε ρε Τζον Ζάτσι. Ψοχιονισμένο Άνφιλντ, αλλά εκεί πέρα εντάξει, οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Φαίνεται ότι το χώρο του είναι επηρεασμένο, αλλά χαλάζει είναι, όχι χιόνι. Α, εντάξει. Φαντάσου. Εκεί πάλι το χαλάζει όμως, φίλε, δεν σου έχει κάνει. Όσο προετοιμασμένο και αν είσαι, κάποιες φορές καιρικές συνθήκες χαλάνε λίγο τον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Όντως, φάσκα να τύσω κεφάλι. Λοιπόν, ναι, το Liverpool Λάστα. Στο Anfield είχε προηγηθεί η Liverpool. Μια γκολάρα πιανού, Ιωάννη. Του Μανέ, Σάντιο Μανέ, λοιπόν. Ισοφάρισαν οι της Λέστερ λίγο πριν την ανάπαυλα του μηχρόνου, καθυστερεί συγκεκριμένα. Λοιπόν, η Liverpool που αν κερδίσει σήμερα ξεφύγει και άλλο από τη City, η οποία ιτήθηκε χθες στο δικό της παιχνίδι. Για να δούμε τι έχουμε στο στοίχημα. Πριν πάμε στα δικά μας, στην Premier League, Bournemouth Chelsea 2-0 παρακαλώ. Southampton Crystal Palace 0-1 και τα δύο παιχνίδια είναι στο 61 το λεπτό. Στο 51 Liverpool Leicester 1-1 και στο 54 Tottenham Watford 0-1. Στη Γαλλία ημίχρονο Nantes Etienne 0-0 με 10 παίχτες και οι δύο ομάδες. Στο Βέλγιο για το κύπελο 66 ο Στάνδι Γάνδι 2-0. Στην Γερμανία για τη δεύτερη κατηγορία, Αμβούργο-Σαντχάουζεν 2-1, Δυναμό Δρέσδης, Αρμίνια Μπίλεφελτ 3-4, Χάιντενχάιμ, Χόσταϊν Κιλ 2-2. Στην Ισπανία για το Κόπα Del Rey, το κύπελο του Βασιλιά, για τα δυτικά που δεν καταλαβαίνω. Μπαρτσελόνα-Σεβίλη 2-0 στο 38. Αγαπάμε δυτικά, τα οποία δυτικά, χαβαλέ κάνουμε. Έχουν ανέβει πάρα πολύ όσον αφορά το κομμάτι της εξόδου τον τελευταίο χρόνο, τελευταίο 1-2 χρόνια. Λοιπόν. Είπαμε Μπαρσελόνα Σεβίλη 2-0 στην Ιταλία. Αταλάντα Γιουβέντους 2-0 στο 64, παρακαλώ. Ιτάτε η μεγάλη κυρία. Στη Σκωτία Celtics and Johnson 2-0 στο 71 και Counterbeath Rangers 1-3 στο 69 για το θεσμό του κυπέλου. Πριν πάω στον Άρη, να θυμίσω τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων της εμβόλυμης 15ης αγωνιστικής, η οποία ολοκληρώνεται αύριο με δύο αναμετρήσεις. Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης 1-0 στη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος που ανεβαίνει σιγά σιγά στη βαθμολογία. Έχει φτάσει συγκεκριμένα τους 22 στον πόντα από τον Άρη, μάλιστα. Λαμία Απόλλων Σμύρνης 2-1. Η Λαμία συνεχίζει τρένο πάει. 20 βαθμούς έχει φτάσει με τον Μάκη Χάβο. ΑΕΚ Λεβαδιακός 1-0, δύσκολα η ΑΕΚ έκαμψε την αντίσταση της Λιβαδιάς, των Βιωτών. ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα 2-1 στο γήπεδο της Τούμπας, με τα γκολ του ΠΑΟΚ να πετυχαίνουν οι Ακπομ και Σβιντέρσκι. Πανετολικός Παναθηναϊκός 0-1, δύσκολα οι πράσινοι πήραν την νίκη και με παίχτη λιγότερο από το 59 γιατί αποβλήθηκε ο Κάτσε, με το γκολ του Μπουζούκη στο 32. Του Γιάννη Μπουζούκη και Ολυμπιακός Λάρισα 4-0 παρακαλώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με χάτρικ του Κώστα Φορτούνη στο 16 με πέναλτι στο 44 και στο 75 και στο 8 ο Μασούρας με πολύ ωραίο γκολ, είναι η αλήθεια. Ωραίο κατέβασμα, ωραία εκτέλεση σε πρώτο χρόνο. Είχε ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα, Ζάτσι, κολλάρους ώρες, ματιάξανε φίλε. Ματιάξανε. Ωραίο παιδί, φίλε. Ελένη, εντάξει. Το ματιάξανε. Αυτό είναι. Και έχουμε και ταξίδι αύριο, Ιωάννη. Στην εξωτική Ξάνθη, βεβαίως. Α, και μετά το τετράωρο που κάναμε για να πάμε στη Λιβαδιά, 4 και κάτι. Το αυριανό δεν είναι τίποτα. Μέχρι να μπούμε στο αμάξι, βγήκαμε. Λοιπόν, και αύριο ολοκληρώνει τη 15η αγωνιστική με το Όφι Ατρόμητο στις 5 και 4 και το Ξάνθη Άρης στις 7 ζωντανά από την ΕΡΤ. Το παιχνίδι του Άρη και φυσικά από τον Λίμπερο 107,4. Και το λαμπαουτάρις. Και πάμε στο αυριανό παιχνίδι που θα γίνει στα Πηγάδια. Ο Άρης πάει στο αυριανό μάτς μέσα σε ένα βαρύ κλίμα μετά από την ήττα στη Λιβαδιά, την εικόνα της ομάδας στη Λιβαδιά και μετά τα όσα έγιναν χθες και τον Θόδωρο Καρυπίδη να αλλάζει την απόφασή του
και να κρατάει τον Παντελίδη στον πάγκο της ομάδας. Γιατί ο Καρυπίδης χθες το μεσημέρι είχε πάρει την απόφασή του να απομακρύνει τον Παντελίδη από τον πάγκο του Άρη. Και το απόγευμα την άλλαξε αυτή την απόφαση. Δική μου γνώμη είναι ότι έφερε ακόμα μεγαλύτερη ένταση ο τρόπος που χειρίστηκε ο Άρης επικοινωνιακά το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί βγαίνει ότι θα φύγει, τελικά μένει, βαρύνει ακόμα περισσότερη κατάσταση. Δεν θέλω να στοχοποιήσω τον Παντελίδη, το λέω περισσότερο από πλευράς κόσμου, γιατί η πλειοψηφία πλέον δεν κάνει αποδεκτό τον Παντελίδη ως προσωπικότητα. Στην αρχή ήταν η μειοψηφία, τώρα είναι η πλειοψηφία. Η ουσία όμως είναι ότι ασχέτου κλίματος και των όσων έγιναν χθες, ο Άρης πρέπει να μαζέψει το μυαλό του, να βρει έναν τρόπο να καθαρίσει λίγο τη σκέψη του και να πάει αύριο στην Ξάνθη να πάρει τη νίκη. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, και εμένα μου αρέσει να είμαι, στον Χρήσανθο δεν αρέσει που είμαι πολλές φορές, είναι η αλήθεια, σε αυτά τα ζητήματα, ο Άρης βάσει της εικόνας που έδειξε την Κυριακή στη Λιβαδιά, δύσκολα μπορεί να φύγει αύριο από την νίκη, με τη νίκη από την Ξάνθη. Βάσει τη εικόνα που έδειξε κόντρα στο Λιβαδιακό και βάσει τη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ομάδα, δύσκολα ο Άρης μπορεί να φύγει νικητής από τα πηγάδια. Γι' αυτό θα είναι και ακόμα πιο σημαντική η νίκη αν έρθει τελικά όμως. Γιατί ο Άρης έχει ευκαιρία, δεν θα βάλει γκολ, Ρεζάτση. Σταμάτα να σηκώνει τα χέρια σου. Λοιπόν, κάτι ζητάει η Λίβερπουλ. Πέναλτι. Ο Άρης λοιπόν μετά από την νίκη του Παναθηναϊκού σήμερα επί του Πανετολικού έχει την ευκαιρία να ανέβει μόνος έκτος και να είναι στον πόντο από τον Παναθηναϊκό. Αν ο Άρης χάσει αύριο, θα μείνει στους 23 και ξανά θα πάει στους 27, όσοι έχει και ο Παναθηναϊκός. Και εκεί τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν για την ομάδα. Γι' αυτό, κάτσε, λες να έχουμε τίποτα επί του πιεστηρίου. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν καταφέρει να κερδίσει, ίσως και η ισοπαλία να είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Για να πάει η ομάδα στους 24, να είναι 7η ναι μεν, αλλά να είναι στους 3 βαθμούς έστω από τον Παναθηναϊκό. Για δώσε λίγο μουσική Γιάννη Ζάτση, γιατί εδώ πέρα το ρεπορτάζ τρέχει. Βέβαια το ιδανικό είναι η ομάδα αύριο να πάει για την νίκη. Τακτοποιήσαμε κάτι εδώ πέρα που έχουμε. Λοιπόν, κόντρα στην Ξάνθη. Νομίζω ότι βαθμολογικά αν το δεις και αν βγάλουμε από την εξίσωση το κομμάτι του κλίματος, η ισοπαλία δεν είναι κακή αύριο για τον Άρη στα πηγάδια. Αλλά για πολλούς λόγους ο Άρης πρέπει αύριο να κερδίσει κόντρα στην Ξάνθη. Το συγκεκριμένο μάτς για να φτάσει στον πόντο τον Παναθηναϊκό. Ναι, μένα δεν μπορέσει να κερδίσει τώρα, θα πάρει την ισοπαλία, αλλά και πάλι θα συνεχιστεί αυτός ο αρνητισμός και το κακό κλίμα που υπάρχει πλέον δικαιολογημένο νομίζω και μετά από την εμφάνιση και την ήττα στη Λιβαδιά την περασμένη Κυριακή. Η αποστολή που βρίσκεται ήδη στην Ξάνθη απαρτίζεται από τους Κουέστα Αναγνωστόπουλο Γκαρσία Ντιγκινή, Μπάσα Κόρχουτ Μαρτίνες Ματίγια, Λάρσον Ρόουζ Δελιζίση Σιώπη Διαμαντόπουλο, όχι τον Κωνσταντίνο τον Δημήτρη, Τζανακάκης Βαλεριάνος Τζόγνο Νάκογλου και Σαβίδης. Νοκάουτ ο Τόνσον που έχει πάλι ενοχλήσει τη γάμπα από χθες. Δεν ρισκάρουν στον Άρη, τον άφησαν εκτός. Εκτός και ο Παυλίδης. Βλέπουμε κάποιον άλλο που έχει μείνει εκτός, νομίζω. Όχι, ο Τζόγλου είναι μέσα. Νέα πρόσωπα ο Ανάκογλου με το Σαβίδη. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, διαφωνώ με τη συγκεκριμένη κίνηση, διότι πας σε ένα μάτς πολύ σημαντικό, τελικός χαρακτηρίζεται από πολλούς, σε ένα βαθμό το αποκρίνει κιόλας στην πραγματικότητα, και έχεις στην αποστολή ένα παίχτη που έχει να παίξει 2 χρόνια ποδόσφαιρο, Δημήτρης Ανάκογλου. Χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω τον παίχτη έτσι και να τον υποβαθμίσω. Εντάξει, ο Ανάκογλου είναι άξιος χαρακτηρίων που το πάλεψε και επέστρεψε. Γιατί δεν είναι μόνο το να ξεπεράσει έναν τραυματισμό, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Δημήτρη τον Ανάκογλου.
Και έχει το Σαββίδι, ο οποίος έχει να παίξει ποδόσφαιρο από τον περασμένο Μάιο. Δεν έχει να κάνει με αυτά τα δύο παιδιά, έχει να κάνει με το timing που διαλέγει ο Παντελής να πάρει στην αποστολή του συγκεκριμένου αγώνα. Δεν είναι για αυτό το παιχνίδι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Εκεί είναι μία ένσταση που έχω όσον αφορά την αποστολή. Τώρα όσον αφορά την εντεκάδα. Θα δούμε λογικά και τον Λάρσον, θα δούμε λογικά και τον Ρος στο αρχικό σχήμα, αυτό το οποίο λέμε από χθες. Τώρα με τον Λάρσον το θέμα είναι πού θα χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος. Αν δηλαδή θα παίξει στα άκρα όπως τον είδαμε κόντρα στη Λιβαδιά ή αν θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης, γιατί υπάρχει και το σενάριο να παίξει ως φορ, φουνταριστός που λέγανε πάλι οι Γιάννης. Ο Ρος θα είναι δίπλα στο Δελιζήση. Ο Τζανακάκης θα είναι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Ο Βαλεριάνος θα είναι στο αριστερό. Ο Κουέστα στο τέρμα. Ο Μπάσα είναι ο σίγουρος στα χαφ. Ή ο Σιώπης ο Ματίγια θα είναι δίπλα του. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιος από τους δύο θα είναι. Εγώ, αν ήμουν Παντελίδης, θα διάλεγα το Σιώπη. Αν και ο Μπάσα με το Ματίγια κάνουν ένα καλό δίδυμο με τις πρώτες αγωνιστικές. Δηλαδή υπάρχει και ο αντίλογος από την άλλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά ο Μπάσα είναι σίγουρη παρουσία του Αλβανού στην μεσαία γραμμή. Ο Κόρχουτ θα είναι στα αριστερά, σε ρόλο εξτρέμ και πάλι, αν ο Βαλεριάνος ξεκινήσει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και τώρα μένει να δούμε πού θα αγωνιστεί ο Λάρσον ώστε αναλόγως να πάρει να αποφασίσει και ο Παντελίδης και ποιος θα αντικαταστήσει τον Τόνσο. Για τη θέση του Τόνσο νομίζω ότι θα επιστρατευτεί ο Μαρτίνες για να παίξει είτε πίσω από τον Τιγκινή είτε πίσω από τον Λάρσον, χωρίς να αποκλείται να αλλάξουν και μέσα στο παιχνίδι θέσεις ο Σουηδός με τον Γάλλο. Είναι νομίζω ότι καλύτερο διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Παντελίδης όσον αφορά τον καταρτισμό της ενδεκάδας. Θα δούμε και τους δύο καινούριους που έχουν έρθει την προηγούμενη εβδομάδα. Είπαμε τον Σολίπη και μένει να φανεί αν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, γιατί δεν είναι μόνο ο Παντελίδης και να λύσουμε όλη την ευθύνη πάνω του, και οι ποδοσφαιριστές έχουν μεγάλη ευθύνη. Αν θα αντιδράσουν αυτοί πρώτοι στο αυριανό παιχνίδι, παρουσιάσουν κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε στην Λιβαδιά, το χάλι που είδαμε στην Λιβαδιά, και καταφέρουν και πάρουν μια σημαντική νίκη για την ομάδα. Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά, γιατί αύριο ολοκληρώνονται και μεταγραφές. Όπως φαίνεται, ο Σούντγκρεν δεν θα έρθει τελικά. Δύσκολα, εκτός αν γενικά την τελευταία στιγμή. Δεν είμαι απόλυτος ότι οριστικά δεν θα έρθει. Κατά πάσα πιθανότητα, εκτός από πρόπτου, δεν θα έρθει. Και δεν έχει να κάνει με την πρόταση του Άρη. Ο Άρης έκανε την καλύτερη δυνατή πρόταση. Και πολύ καλή πρόταση, νομίζω, στους Σουηδούς. Το θέμα είναι ότι δεν δέχονται, είναι αμετακίνητοι στην ΑΕΚ όσον αφορά τον τρόπο της καταβολής των χρημάτων από πλευρά Άρη. Τα θέλουν μπροστά όλα, ντούκου, και τα 220 περίπου χιλιάρικα, τα οποία, 200 βασικά, 220, που πρότεινε ο Άρης να δώσει για να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Άρα, όπως φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι και αύριο, η ομάδα θα προχωρήσει με τον Τζανακά και τον Κωνσταντινίδη. Συγκεκριμένη θέση και το Σόουζα, με το καλό αυτό επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη από την Αθήνα που παραμένει και συνεχίζει την αποθεραπεία του Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός. Τώρα όσον αφορά την επίθεση, ούτε εκεί φαίνεται ότι ο Άρης θα κάνει τελικά κάποια κίνηση. Το προσπάθησε, το πάλεψε. Δεν το αποκλείω αύριο να έχουμε κάτι την τελευταία στιγμή. Αλλά αν με ρωτάτε, το θεωρώ δύσκολο, αδύνατο ο Άρης να αποκτήσει αύριο επιθετικό. Υπάρχει περίπτωση του Χόλμπερκ που είναι όμως πολύ ακριβή νομίζω για τα δεδομένα της ομάδας και δεν βρίσκεται και έτσι ένα η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λοιπόν, υπάρχει ταύτιση πάνω στο οικονομικό, στον τρόπο καταβολής των χρημάτων κτλ. Του Καστάνιος είναι μια ακόμα πιο δύσκολη περίπτωση. Το παλεύει βέβαια ο Άρης και το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά και αυτός νομίζω πολύ δύσκολο να έρθει τελικά. Ξαναλέω, δεν αποκλείω αύριο να έχουμε κάτι, αλλά και για τον δεξίο μπακ και για τον επιθετικό αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα ο Άρης θα αποκτήσει κάποιον παίχτη σε αυτές τις τελευταίες ώρες της σημερινής μεταγραφικής περίοδου. Το ρεπορτάζ τρέχει, Γιάννη Ζάτση. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τα μεταγραφικά.
στον Άρη. Επαναλαμβάνω, δύσκολα θα έχουμε κάτι αύριο, είτε για τον Φορ, είτε για τον δεξιό μπακ. Ο Μενέντεθ έφυγε ιδανικό στην Ταραγώνα. Σημαντικό που η ομάδα ξεφορτώνεται βαριά συμβόλαια παιχτών που δεν τους υπολογίζει. Είδατε δηλαδή ότι έφυγε ο Κολάσο, έφυγε ο Μαύραη, έφυγε ο Νασλίδης, έφυγε και ο Μενέντεθ. Σχετικά μεγάλα συμβόλαια, τα οποία ανοίξαν και χώρο στο μπάτζετ για να έρθει ο Τόνσο, για να έρθει ο Κόρχουτ, για να έρθει ο Λάρσον, για να έρθει ο Ρος μέχρι το καλοκαίρι δανεικός από τη Λοριάν. Είναι σημαντικές αυτές οι κινήσεις, μπορεί να τις θεωρούμε αυτονόητες, αλλά τα προηγούμενα χρόνια στον Άρη δεν το είχαν τόσο πολύ με τις διαπραγματεύσεις αυτό το κομμάτι. Και γινόντουσαν κάποιες υποθέσεις παιχτών σύριαλ ολόκληρα. Και στο τέλος δεν φεύγανε κιόλας και καθόντουσαν εδώ πέρα και τους πλήρωνε στο συμβόλαιο. Άσχετα αν παίζανε ή όχι. Λοιπόν, αποστολή της Ξάνθης, με ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος. Στην Ξάνθη, στην οποία, επειδή το βλέπω τώρα στο About Aris, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στο κομμάτι της διαιτησίας. Δεν ξέρω αν κατά πόσο ο Άρης πάει ψηλιασμένος. Νομίζω ότι πάει, γιατί βλέπει τι γίνεται γενικότερα στην Ξάνθη τη φετινή σεζόν και το σπρόξιμο το οποίο έχει από τη διαιτησία. Είναι και ο Τάσης, ο οποίος είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος συγκεκριμένος διαιτητής, που είχε δώσει εκείνο το εκπληκτικό πέναλτι στο Λεβαδιακό, στο Άρης Λεβαδιακός του πρώτου γύρου. Έχει και κάνει κάτι άλλα εξαιρετικά με τον ΠΑΟΚ και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και θέλει από τον Άρη ιδιαίτερη προσοχή το κομμάτι της διαιτησίας αύριο. Τα μάτια όλων 14 και μακάρι να μην παίξει ρόλο και να μην επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, η αποστολή της Ξάνθης. Παρτίζα του Ζίφκοβιτς, Γκαραβέλη, Μπαξεβανίδη, Λισγάρα, Κασάδο, Σιλά, Ντίρεσταμ, Αλμέιδα, Καμαρά, Κοβάσεβιτς, Μελιόπουλο, Μπρίτο, Καντά, Τζουρίτσκοβιτς, Μπαργέντο, Σαρπόγκ, Μελισσόπουλο, Κάστρο και Γέντρισεκ. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η ακριτική ομάδα για το μάτς με τον Άρη και περιμένουμε πλέον αύριο 7 η ώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι και λίγο με τις 9 να δούμε αν ο Άρης θα καταφέρει να κερδίσει, αν θα έχει φύγει έστω με το βαθμό της οπαλίας που στο τέλος δεν θα είναι και τόσο άσχημος, ή αν θα έχει γνωρίσει μία ήττα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, θα βαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα και κακά τα ψέματα θα είναι και μία ήττα που θα φέρει και εξελίξεις, πιθανολογώ εγώ, στον πάγκο της ομάδας. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι και Στοίχημαν. Στοίχημα και στοίχημα.gr, κορυφαία εφαρμογή για online στοιχηματισμό. Την κατεβάζετε εύκολα και απλά στο τάμπλετ ή στο κινητό σας. Παίζετε, κερδίζετε, πάτε ταμιάκι. Παραμένει το 1-1 στο Liverpool Leicester, στο Anfield, στο 73. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, Ballander, στο Libero 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, παρά θα πάμε μέχρι και τις 12 για κανένα 20 λεπτάκι περίπου ακόμα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Λοιπόν, για κανένα 20 λεπτό που θα πάμε ακόμα παρέα. Στο στοίχημα, γκολ για την Μπαρτσελόνα μόλις τώρα στο 53-3-0 την Σεβίλη για το Copa del Rey. Στην Πρέμιερ, Λίβερπουλ Λέστερ παραμένει το 1-1 στο 83 και παρακολουθούν καθυλωμένοι οπαδοί της City, μπάσκι γκελάρι. Η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ που τώρα με το Σακίρι, με στην περιοχή μπάλα, απομάκρυνση για τα ανάθεμα από την άμυνα της Λέστερ. Η Λίβερπουλ που επιμένει για να βάλει τον γκολ που θα την φέρει σε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τότεναμ, Γουότφορντ ισοφάρισε η Τότεναμ σε 1-1 με τον γκολ του Σον. Στο Βέλγιο, ο Στάνδι Γάνδι 2-2, πάει παράδεση το μάτς. Στην Ιταλία, τελικό Αταλάντα Γιουβέντους 3-0. Αποκλεισμός, σοκ για τη Γιουβέντους. Μετά από το 7-1 της Φιωρεντίνα στη Ρώμα και η μεγάλη κυρία μένει εκτός της συνέχειας του κυπέλου Ιταλίας, χάνοντας 3-0 από την Αταλάντα. Τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα, δεν στρίβουν δηλαδή στην Ιταλία σε κάποια παιχνίδια. Στη Γαλλία, κατά το πρωτάθλημα στο 74, Νάντ Σεντετιέν 1-1 με 10 παίχτες παίζουν και οι δύο ομάδες. Νωρίτερα στην Αγγλία είχαμε Bournemouth Chelsea 4-0. Άιντε, λοιπόν. Southampton Crystal Palace 1-1 με 10 ολοκλήρωση το παιχνίδι. Η Crystal Palace. Γκόλ για την Tottenham μόλις τώρα το γυρίζει η ομάδα του Ποκετίνο. 2-1 στο 88. Μέσα 8 λεπτά πετυχαίνει 2 γκολ.
η ομάδα του Λονδίνου και παίρνει το προβάδισμα. Στην Ελλάδα, θυμίζω για όσους δεν ακούγαν νωρίτερα, Πανιόνιος Αστέρας 1-0, Λαμία Απόλλων 2-1, ΑΕΚ Λεβαδιακός 1-0, ΠΑΟΚ Παζιάννα 2-1, Πανετολικός Παναθηναϊκός 0-1, με 10 ολοκλήρωση το παιχνίδι του Παναθηναϊκός αποβλήθηκε ο Έργους Κάτσε στο 59, Ολυμπιακός Λάρισα 4-0 με χατρίκ του Κώστα Φορτούνη. Στην Γαλλία είχαμε Στρασβούργο Μπορντό 3-2 τελικό για το League Cup. 4-0 η Μπαρτσελόνα τώρα, μέσα σε 2 λεπτά πετυχαίνει 2 γκολ. Η ομάδα της Βαρκελόνης κάνει πάρτι κόντρα στη Σεβίλη για το κύπελο της Ισπανίας, για το οποίο νωρίτερα, μετά από τη διαδικασία της παράτασης, προκρίθηκε η Μπέτις της Εσπανιόλ με 3-1 από το βλέπω. Η Μπέτις. Και είπαμε και στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Ρώμα 7-1 προκρίθηκε η Φιωρεντίνα και Αταλάντα Γιουβέντους 3-0 προκρίθηκε η Αταλάντα. Και πάμε στην εκπληκτική ανακοίνωση, ανακοίνωση έπος του Αλέξη Κούγια, η οποία αναφέρει: συγγνώμη με τους οπαδούς μας, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε πιλαδάκης ούτε πλεξίδας να με πιάνει κανείς κορόιδο. Εχμές αφήνει για τους πρώην πρόεδρους της Λάρισας. Δεν μπορεί με την ΑΕΚ, με τον Πάγκο, τον Παναθηναϊκό να παίζουμε σαν ένα αγώνα της ζωής μας και με τον Ολυμπιακό να γίνονται 7 αλλαγές βασικών παιχτών, να παίζουμε με 2 στόπερ στην ευθεία, εκ των οποίων ένας είναι ο Μόρας που έχει να παίξει κανονικό αγώνα 6 μήνες και να μπαίνει ο καλύτερος μας στόπερ ο Ζίζιτς στο δεύτερο ημίχρονο και να παίζουμε με 3 στόπερ όταν το σκόρ είναι 3-0 και ο Ολυμπιακός έχει χάσει 20 ευκαιρίες. Έχει ποδοσφαιρική άποψη ο Αλέξης Κούγιας. Δεν γίνεται να παίζουμε με 2 στόπερ στην ευθεία, λέει ο Αλέξης Κούγιας. Η ΑΕΛ είναι μεγάλη ομάδα και εγώ είμαι και εγώ πολύ μεγάλο μέγεθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ελληνική κοινωνία. Σαν προσωπικότητα εννοεί μάλλον και όχι λόγω του ύψους του. Και δεν έχω κάνει ποτέ εκπτώσεις στις αρχές μου. Οι δικαιολογίες του ότι πρέπει να ξεκουράσουμε παίχτες γιατί παίζουμε τον Ατρόμητο την Κυριακή και με τον Πανετολικό την άλλη Κυριακή, εμένα δεν με αγγίζουν. Με το πέναλτι του Κομίνη δεν ασχολούμαι καθόλου, γιατί με τον κύριο αυτόν δεν θέλω να ασχολούμαι. Συγγνώμη και πάλι από τους οπαδούς μας. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αυτοί που πρέπει να καταλάβουν, νομίζω το κατάλαβαν ήδη από το ημίχρονο του αγώνα. Κάτι έγινε δηλαδή στο ημίχρονο του αγώνα, μας λέει ο κύριος Κούγιας. Αυτό που έγινε σήμερα δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Δυστυχώς πρέπει να κάνω υπομονή γιατί έχουμε καλή ομάδα και μπορούμε να βγούμε φέτος στην Ευρώπη. Διαφωνώ. Μακάρι στα τελευταία παιχνίδια να κρίνεται το πρωτάθλημα. Αναφέρει η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια, γραπτή τοποθέτηση, που δεν αναφέρει βέβαια το όνομα του Gianluca Festa. Λοιπόν, αλλά στην ουσία βάζει χέρι στον προπονητή του αυτή τη στιγμή, ο κύριος Κούγιας, για τις αλλαγές που έκανε. Και η Λάρισα πήγε, έφαγε ντόρτι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ήταν γενικότερα μέρα των πολλών αλλαγών. Και η Λάρισα και ο Παζιάννενα, που το πάλεψε βέβαια προς τιμήν του στην Τούμπα. Εντάξει. Λοιπόν, και αφήστε τη λέει ο Λουτσέσκου τώρα. Γιατί άμα θέλω να το δούμε καθαρά ποδοσφαιρικά και απευθύνουμε και στους φίλους μου τους παοξίδες, έτσι που ξέρετε ότι εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ σε ορισμένα ζητήματα. Φυσιολογικά είναι αυτά. Τακτική είναι. Δυστυχώς δεν είναι τακτική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Και ο ΠΑΟΚ τα έχει κάνει αυτά. Εντάξει. Μπορεί όχι στον ίδιο βαθμό. Και ο Άρης τα έχει κάνει αυτά, όχι στον ίδιο βαθμό. Αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Ο σκοπός αλλιάζει τα μέσα. Μην πέφτουμε από τα σύννεφα κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Είμαστε στην Ελλάδα. Βλέπουμε ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν βλέπουμε ούτε Bundesliga, ούτε Premier Division, ούτε Premier League. Μακάρι να μην γίνονταν αυτά. Αλλά πλέον στην Ελλάδα και αυτό θεωρείται κομμάτι της τακτικής. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλά υπεράβαλε λίγο ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου στην τοποθέτησή του μετά το τέλος του σημερινού παιχνιδιού στην Τούμπα. Στον Ηρακλή, για να αναφέρουμε και λίγα πράγματα για τους Κιανόλευκους, η ομάδα θα πάει χωρίς τον Ντούνι στον Πλατανιά, ο οποίος δηλώθηκε στο μάτς με τους κριτικούς να εκτίσει την ποινή του λόγω των καρτών που συμπλήρωσε. Ο εξτρέμ του Ηρακλή και πρώην παίχτης του Άρη. Βγήκανε, βλέπω, και οι διαιτητές για το παιχνίδι με τον Πλατανιά. Ο κύριος Μαλούτσα, την ένωση Μαθίας, κοντά-κοντά, μάλιστα. Μην τους τρώνε και τα χιλιόμετρα. Και ένα καλό κλίμα που επικρατεί γενικότερα στον Ηρακλή τις τελευταίες ημέρες, φυσιολογικό θα λέγαμε, μετά από την νίκη που πήρε η ομάδα του κύριου Ρόκα κόντρα στο Βόλο το περασμένο Σαββατοκύριακο, δημιούργησε μια αισιοδοξία για κάτι καλύτερο όσον αφορά το γύρεο και την συνέχειά του στην φετινή σεζόν. Ο Ηρακλής, ο οποίος θυμίζω, είναι αυτή τη στιγμή στην ένατη θέση της βαθμολογίας και σε απόσταση
6 βαθμών από την τρίτη θέση και 9 βαθμών από τη δεύτερη θέση που, είναι, που οδηγεί στα μπαράζ της άνοδο. Εντάξει, η άνοδος είναι κάτι που, είναι, που αποτελεί δύσκολο έως ακατόρθωτο στόχο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί η Football League, επειδή την φάγαμε είναι η αλήθεια στη ΜΑΠΑ 2 χρόνια, είναι ένα πρωτάθλημα με ιδιαιτερότητες που αλλάζουν πολλά γενικότερα και οι εκπλήξεις δεν λείπουν από τη συγκεκριμένη κατηγορία. Πάντως, ο Ηρακλής τουλάχιστον την πεντάδα μπορεί να την κινήσει και είναι πολύ εφικτή βάση και της κατάστασης που κρατεί αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα. Και έρχομαι και ρωτάω εσένα, Γιάννη Τζάς, τώρα που μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, έτσι, τέρμα αθλητικά, τελείως, γιατί το πήρε τώρα το μάτι μου και το είχα δει και νωρίτερα μέσα στη μέρα. Εσύ που είσαι έτσι και πιο έμπειρος, ρε παιδί μου, από μένα, εμείς είμαστε 30 σχεδόν, εσύ είσαι, ρε παιδί μου, 35, 37, εντάξει, έχεις περάσει τα 40, δεν θα αποκαλύψω ηλικία, εντάξει, βγάζεις άκρη με τις γυναίκες, ρε Γιάννη, ανεξαρτήτου ηλικίας, εντάξει, ανεξάρτητα με την ηλικία της, την καταγωγή της, το οτιδήποτε. Βγάζεις άκρη, φίλε, με τη γυναίκα. Δεν βγάζεις. Σε όποια ηλικία για αν είναι. Εδώ οι άλλοι, και όπου άλλοι βάλετε τη Ρία Αντωνίου, για όσους θυμάστε πριν λίγο καιρό, είχε βγει ένα θέμα ότι η Ρία Αντωνίου είχε πάει και είχε καταγγείλει τον βιασμό της από τον επιχειρηματία Παύλα σύντροφό της. Όχι σύντροφο, Παύλο, επιχειρηματία, Παύλα, σύντροφο. Γράφει το άρθρο. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις πρώτα κοιτάνε τι κάνει και μετά να δούμε αν θα είναι σύντροφός μας ή όχι. Λοιπόν, είχε καταγγείλει λοιπόν γνωστό επιχειρηματία η Ρία Αντωνίου. Έτσι. 1-1 τελικό. Τελικό Λίβερπουλ, Λέστερ 1-1. Γκέλαρε η Λίβερπουλ του Γιάννη Ζάτση. Άρα κάτσε πώς ήταν η διαφορά πριν. 4, άρα πάει 5 τώρα. Ωραία, εντάξει, καλά είναι ακόμα. Δωράκι τη Λέστερ στη Manchester City. Η οποία City βέβαια αν κέρδιζε χθες θα έφτανε ακόμα πιο κοντά στη Liverpool, 2 βαθμούς. Λοιπόν, και έχει πάρει, φίλε, δηλαδή τώρα, μην κοιτάξεις, ξέρεις τη Ρία Αντωνίου Γιάννη Ζάτση, την ξέρεις, ωραία. Όχι πολύ, είναι ένα μοντέλο, ρε παιδί μου, Ελληνίδα που δραστηριοποιείται στην Ιταλία. Ναι, αδελφέ μου, είναι όντως έτσι όπως μου δείχνεις, είναι. Εντάξει, έχει, ρε παιδί μου. Ο Θεός τα κάλυψε, της τα έδωσε, ρε παιδί μου, απλόχερα. Και έχει καταγγείλει αυτή ότι την έχει βιάσει ο σύντροφός της. Εντάξει, αυτό φορά το ένα το άλλο, πήγε, έκανε εξέταση και τα λοιπά, ιατροδικαστές κουλουπού. Και μετά από 2-3 εβδομάδες που γίνει όλο αυτό το πανηγύρι, να πούμε, έχει πάει με αυτόν τον οποίο κατήγγειλε ότι τη βίασε, έχει πάει στα μπουζούκια. Στον Αντώνη Ρέμο, Γιάννη Ζάτση. Μήπως είναι η Ρία Αντωνίου. Ωραία. Λοιπόν, και ενώ γίνει όλος αυτός ο σασυρμάς, έχει πάει η άλλη με τον τύπο που κατήγγειλε στα μπουζούκια. Κι άντε, ελάτε εσείς τώρα και οι πιο παλιοί να μου πείτε τελικά αν υπάρχει λογική με το γυναικείο μυαλό. Εκτός αν όλο αυτό να φτιαχτώ, βέβαια. Εντάξει. Και το κάνανε για άλλους λόγους. Αλλά και πάλι, δεν εκτίθεσαι άμεσα σε κοινή θέα. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι καλές χρυσές, τις αγαπάμε, εντάξει, okay. Αλλά με το μυαλό τους άκρη δεν θα βγάλεις, Γιάννη Ζάτση, ποτέ. Η άλλη λέει ότι τη βίασε και πήγαν στα μπουζούκια μαζί. Τα θέλεις και εσύ τώρα όμως, δηλαδή. Μπορεί να κουγητάζεις, αλλά δηλαδή για το Θεό. Αυτές είναι. Λοιπόν, κάνουμε μια τελευταία σκούπα στο στοίχημα. Ψιλοχαλαρά πήγαμε σήμερα. Είχαμε και τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν η normal ροή της εκπομπής. Αύριο θα έχετε τον Νίκο Μοσκοβίτη. Γιατί ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι στην εξωτική Ξάνθη για το μάτς του Άρη με την θρακική ομάδα. Εκεί όπου κάποτε γινόταν το Ελθράκικο, έτσι, όταν υπήρχε κάποτε ο Παθρακικός στις μεγάλες κατηγορίες. Λοιπόν, τελικό Tottenham Watford 2-1, Liverpool Leicester 1-1. Στους 5 διαφορά της Liverpool με τη Manchester City. Νωρίτερα, ναι, βαρά σωστή ούτως εσύ. Νωρίτερα Bournemouth Chelsea 4-0, Southampton Crystal Palace 1-1 στη Γαλλία, στο 87 Nantes Saint-Étienne 1-1 με 10 παίκτες, επαναλαμβάνουν οι δύο ομάδες. Στην Ισπανία στο Copa del Rey, στο 67 Barcelona Sevilla 4-0, εύκολα η Barcelona. Στην Ιταλία είπαμε αποκλείστηκε η Juventus, έχασε 3-0 από την Αταλάντα και είπε αντίο, τσάο, φιλάκια στο θεσμό του κυπέλου. Όπως το ίδιο έκανε και η Ρώμα που έφαγε 7 γκολ από την Φιωρεντίνα
Πληρώματα του Κώστα Μανολά από τη Φιωρεντίνα του Κέβιν Μιραλάς. Βλέπουμε την βαθμολογία τώρα. 61 η Λίβερπουλ, 56 η Manchester City, 54 η Tottenham. Μην πας πιο κάτω βαθμολογία, δεν την προλάβαμε. Η ουσία είναι ότι ανέβηκε έστω ένα βαθμό η διαφορά της Λίβερπουλ από την City. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ τη στίχημα που ήταν μαζί μας και απόψε. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα τις 12 μέχρι και όσο πάει. Αύριο Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσχοβίτη, όπως είπα και νωρίτερα, γιατί εμείς είμαστε στην μαγευτική Ξάνθη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Τα λέμε και πάλι ως Μπαλαντέρ αύριο λίγο μετά τις 10.